Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά πολλούς Έλληνες επιστήμονες, καθώς περισσότεροι από ποτέ είναι οι Έλληνες γιατροί που εργάζονται στη Γερμανία, μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες, που όμως αντλεί το ιατρικό προσωπικό της από το εξωτερικό. Είναι πάνω από 63.000 οι ξένοι γιατροί που εργάζονται εκεί, με τους Έλληνες να είναι αριθμητικά στην τέταρτη θέση. Δεν ήθελα να περιμένω για τους χρόνους αναμονής που υπήρχαν τότε για την έναρξη ειδικότητας. Σας μιλώ για τρομακτικές διαφορές. Έλληνες γιατροί στη Γερμανία, περισσότεροι από ποτέ. Ο Αθανάσιος Αποστολίδης ζει εδώ και αρκετά χρόνια στο Βερολίνο και εργάζεται σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία. Μιλά στον Sky και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο ίδιος και πολλοί γνωστοί του άφησαν την Ελλάδα και μετανάστευσαν. Η Ελλάδα είναι μια πολύ ωραία χώρα για να ζει κάποιος. Το οικονομικό είναι πολύ βασικό πρόβλημα. Οι τρεις παράγοντες, δηλαδή το οικονομικό, η ποιότητα της εκπαίδευσης και η ταχύτητα με την οποία κάποιος μπορεί να ξεκινήσει την εκπαίδευσή του, είναι οι λόγοι που θα οδηγούν κάποιον, πιστεύω, να έρθει στη Γερμανία. Η διαφορά στις αμοιβές είναι τεράστια. Όσο για το εάν ο ίδιος θα επιστρέψει. Σκέφτομαι για πολλούς και διάφορους λόγους σε κάποια στιγμή να γυρίσω και είμαι σχεδόν σίγουρος, μπορώ να σας το πω και από τώρα. Πιστεύω στο πρώτο τρίμηνο ή στο πρώτο εξάμηνο θα έχω κατευθείαν αμφιβολίες αν έκανα σωστά που γύρισε για έναν γιατρό ή μία γιατρό η οποία είναι 28 με 35, ας πούμε. Δηλαδή στη Γερμανία θα πάρει 3,5 με 4 φορές περισσότερο παραπάνω μισθό από ό,τι παίρνει στην Ελλάδα. Η Γερμανία προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να καλύψει τα κενά στο υγειονομικό της σύστημα με γιατρούς από το εξωτερικό. Στο τέλος του προηγούμενου έτους, οι γιατροί από το εξωτερικό στη Γερμανία ήταν 63.763. Πριν από 10 χρόνια, 30.000, ενώ το 1993 μόλις 10.000. Οι περισσότεροι γιατροί με ξένο διαβατήριο προέρχονται από τη Συρία, αμέσως μετά από τη Ρουμανία και την Αυστρία. Τέταρτοι περισσότεροι οι Έλληνες, που είναι περίπου 3.000, ενώ ακολουθούν Ρώσοι και Τούρκοι γιατροί. Η μόνη προϋπόθεση είναι να ξέρει σε κάποιο βαθμό τη γλώσσα. Και στη συνέχεια είναι σχεδόν σίγουρο θα βρει θέση για ειδικότητα. Ένας πρωτοδιοριζόμενος γιατρός εκεί, ο πρώτος μισθός είναι παρά 5.000. Όνειρο της οικογένειας του Ιωάννη Μπαλαγιάννη, η επιστροφή στην πατρίδα. Κάτι τέτοιο προς το παρόν είναι αδύνατο. Ο βασικός λόγος που φεύγω από την Ελλάδα είναι το θέμα της μεγάλης αναμονής για τις ειδικότητες. Έχω και άλλα 3 παιδιά που και αυτά όλα έχουν κάνει ιατρική. Η μεσαία, η οποία κάνει αυτή τη στιγμή ειδικότητα, έχει στεναχωρηθεί αφάνταστα. Ήθελε να κάνει στην Ελλάδα ειδικότητα, δεν μπόρεσε. Μεγάλες αναμονές. Για ποιο λόγο όμως η Γερμανία δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της? Ο λόγος είναι κυρίως δημογραφικός. Επειδή ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων είναι πολύ πιο υψηλός από τον αριθμό των γεννήσεων, δημιουργείται ένα κενό, δηλαδή μια έλλειψη. Αυτή η έλλειψη έχει ενταθεί τα τελευταία 10 χρόνια και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο μέσα στα επόμενα χρόνια στη Γερμανία. Η επαγγελματική κινητικότητα μετά την εποχή του COVID, σύμφωνα με δικές μας παρατηρήσεις, είναι σταθερή με αυξητική τάση. Επιπλέον από τους 11.000 απόφοιτους γερμανικών ιατρικών σχολών ετησίως, ένα σημαντικό ποσοστό δεν καταλήγει να εργάζεται στον κλάδο ή στη χώρα.